Moderna ζήτησε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών την άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης μιας τέταρτης δόσης εμβολίου κορονοϊού για όλους τους ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Το αίτημα είναι ευρύτερο από αυτό της αντίπαλης φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer, η οποία υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε ζητήσει από τη ρυθμιστική αρχή να εγκρίνει ένα ενισχυτικό εμβόλιο για όσους είναι άνω των 65 ετών. Η Moderna είπε ότι ζήτησε από τον FDA να συμπεριλάβει όλους τους ενήλικες για να παρέχει ευελιξία στα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων των ΗΠΑ και στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να καθορίσουν την κατάλληλη χρήση μιας πρόσθετης αναμνηστικής δόσης, όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά. Για το εμβόλιο Moderna, τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων των ΗΠΑ συνιστούν επί του παρόντος μια κύρια σειρά δύο δόσεων με απόσταση 4 έως 8 εβδομάδων, ακολουθούμενη από μια αναμνηστική δόση τουλάχιστον 5 μήνες μετά την τελευταία δόση.